Αλλά με το πόδι, όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, γιατί πέρασα πάρα πολύ μεγάλο τάγιο που λένε και πάρα πολύ πόνους, φρικτούς πόνους, αλλά είμαι μια χαρά. Δεν έχω ελιξίριο, γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα. Και φαίνεται σε όλους μας, εισπράττει το κοινό σου, ότι είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου. Καλά είμαι και νιώθω καλά. Όχι μόνο από άποψη υγείας, αλλά νιώθω καλά οικογενειακά. Νιώθω καλά γιατί έχω μια σπουδαία οικογένεια. Την κόρη μου, τον άντρα της, τα εγγόνια μου, την αδερφή μου, τα νύψια μου. Είμαστε μια παρέα οικογένεια. Γι' αυτό καθόμαστε και σε ένα σπίτι όλοι. Μετά από πολλά χρόνια, μπορεί κάποιοι να θελήσουν να κάνουν τη ζωή σου ταινία, σύριαλ. Αχ, Παναγία μου, αυτό πώς το σκέφτομαι να ξέρεις. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι σωστό. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι έχω ακόμα μέσα μου. Και θα γράφουν ανακρίβειες αυτό. Καταρχήν ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα παντρευτώ. Ούτε ήθελα να παντρευτώ. Άσχετο, αυτό έκανα και δύο γάμους, έτσι για να έχουμε να λέμε. Η γνωριμία με τον Γκαζατζίδη ήταν ένα κομβικό σημείο? Βεβαίως. Κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε αγάπη ξαφνικά. Με είδε, τον είδα στα μάτια και ταχτήκαμε και ερωτευθήκαμε, ξέρεις πώς γίνεται. Και στα παιδιά, και εκείνος νέος ήτανε. Πολύ καλό παιδί. Και ντροπαλός κι αυτός, λέγαμε, βρε παιδί μου, μίλα του, μίλα για τα δικαιώματά σου, να πάρεις λεφτά, να... πώς να το πω, μου λέει, ντρέπομαι. Καλά του λέγα, άσε θα το πω εγώ. Και έτσι άρχισα να μιλάω εγώ για τη δουλειά και λιγότερο εκείνος. Δεν του άρεσε η δουλειά, να βγαίνει το βράδυ να τραγουδάει. Δεν του άρεσε. Ήταν η μεγαλύτερη φωνή μου, Νέλα. Βεβαίως. Δεν το συζητάω. Πιθηκότσης? Καμία. Ναι, μετά. Βάσο Γκαζαντζίδη στην εκπομπή μας μας μίλησε για το πόσο τους στάθηκες, ναι, και στη Γερμανία και γενικότερα. Όχι, και πήγαινα σπίτι τους εδώ, ναι, στην Πεύκη σχεδόν κάθε απόγευμα ήμουν εκεί. Και μάλιστα επειδή καθόντουσαν απ' έξω κάμερες, δημοσιογράφοι, βρήκαμε ένα δρόμο με την που μου είπε η Βάσο και πήγαινα κρυφά και έμπαινα στο σπίτι τους κρυφά. Όπως στο νοσοκομείο που πήγαινα. Έμπαινα από τον γκαράζ. Κανείς δεν με είδε να μπαίνω. Ίσως εγώ έχω το λιγότερο μεγάλο ρεπερτόριο. Γιατί αδικήθηκες? Θα σου πω. Κι όμως εγώ με τα λιγότερα σπουδαία τραγούδια έκανα πολύ μεγαλύτερη σουξέ, μεγαλύτερο από ότι η Βίκη. Η Βίκη ήταν λίγο πιο περιορισμένη σε ένα κέντρο διασκέδασης. Εγώ το κέντρο διασκέδες το έπαιρνα και το έκανα ό,τι ήθελα. Το ένστικτο σου ήταν αυτό που σε βοήθησε στο να αρπάξεις και το σταλιά-σταλιά, να καταλάβεις ότι θα έκανες... Δεν το άρπαξα. Μου το έδωσε η Αλίκη. Πόση δύναμη ήθελε στην Ελλάδα του 1973 μια διάσημη τραγουδίστρια να αποφασίσει συνειδητά να είναι μονογονιός, να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της? Και αυτό ήθελε μεγάλα, μεγάλα, μεγάλα κότσια. Πολύ απλά. Είπα ότι εγώ θα κάνω το παιδί μου. Δεν πήγαινα στο σχολείο της για να μου πούν οι καθηγητές πώς πάει το παιδί και τέτοια. Περίμενα να μπουν όλα τα παιδάκια στις τάξεις, να μην υπάρχουν άλλοι γονείς. Και πήγαινα στο γραφείο του διευθυντή και ερχόντουσαν όλοι, μου λέγαν τα διάφορα. Και επίσης έφευγα πάλι όταν δεν υπήρχαν παιδιά. Φτάσουμε σε ακραίο...